Να δώσουμε συνέχεια στο δελτίο μας. Μία πολύ σημαντική παρέμβαση έκανε ο πρώην βουλευτής, γνωστός επιχειρηματίας, ο κύριος Χάρης Κάτανας, και αφορά κάποια στοιχεία για τον τουρισμό στη Δυτική Μακεδονία κατά τους προηγούμενους μήνες. Βλέπουμε και διαβάζουμε καθημερινά ότι ο τουρισμός όλη την Ελλάδα πήγε πάρα πολύ καλά. Είχαμε τουρίστες, κινήθηκε η αγορά, ήρθαν χρήματα. Να δούμε λοιπόν τώρα τι έγινε στη Δυτική Μακεδονία. Ταμείο λοιπόν θα κάνουμε στη συνέχεια του δελτίου μας με τον κύριο Χάρη Κάτανα. Όπως τίτλοφορείται και ο τίτλος του άρθρου σας, κύριε Κάτανα, καλησπέρα. Ευχαριστούμε ιδιαίτερα που είστε κοντά μας. Πολύ στοχευμένη η παρέμβασή σας. Σε ολόκληρη την Ελλάδα είχαμε πολλούς τουρίστες, αλλά εκεί είχαμε θάλασσα. Εδώ έχουμε λίμνες, έχουμε πολλές ομορφιές, αλλά μέχρι εκεί, κύριε Κάτανα. Κάνοντας σήμερα τον απολογισμό, τι έχουμε να παρατηρήσουμε? Ξέρετε, κύριε Μαρκοπούλου, ως άνθρωπος της αγοράς, μετά το τέλος της κάθε σεζόν, συνήθως λέμε κάνουμε ταμείο τη σεζόν. Τι κάναμε, τι καταφέραμε, ποια ήταν τα λάθη μας, ποια ήταν τα πλεονεκτήματά μας, τι κερδίσαμε εν ολίγο από αυτή τη σεζόν. Ομολογουμένως και λόγω των ειδικών συνθήκων που επικρατούσαν φέτος στη χώρα μας αλλά και σε όλο τον πλανήτη, ο τουρισμός στη Μεσόγειο ήταν μειωμένος. Παρά τα αυτά, η χώρα μας τα κατάφερε σε ένα πολύ καλό βαθμό δεδομένων των συνθήκων που επικρατούσαν φέτος το καλοκαίρι. Όλοι μας γίναμε κάποια στιγμή μάρτυρες της υπέρμετρης κίνησης που είχε η Εγνατή Οδός, ειδικά κατά την περίοδο των Σαββατοκύριακων. Μάλιστα, πολλές φορές και μέσα από ρεπορτάζ δικά σας, αλλά και από τον έντυπο και ηλεκτρονικό τύπο, είδαμε ουρές χιλιομέτρων στα διόδια της Δυτικής Μακεδονίας. Είναι αυτό που ονομάζω εγώ, κυρία Μαρκοπούλου, μαγαζί γωνία. Γίνεται να έχουμε λοιπόν μια Εγνατία Οδό, την οποία φέτος, με πρόπειρους υπολογισμούς, μιλώντας με ανθρώπους από τα διόδια που μπορούμε να έχουμε, υπολογίζουμε ότι πέρασαν πάνω από 6 εκατομμύρια τουρίστες, μη συμπεριλαμβάνοντας τα λεωφορεία μέσα σε αυτόν τον αριθμό, που φαντάζεται αυξάνεται ακόμη περαιτέρω. Ναι, τα στοιχεία αυτά, λοιπόν, κύριε Κάτανα, για να αναπτύσσουν την Εγνατία Οδό από την Ήπειρο προς την Κεντρική Μακεδονία ή αντίστροφα. Το ερώτημα που γεννάται εύλογα είναι ένα. Γίνεται να μην καταφέραμε ακόμα να βρούμε τον τρόπο να κρατήσουμε ένα μικρό ποσοστό στην περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας? Μας λείπει κάτι? Η απάντηση είναι ευθύς. Όχι. Και δικαιολογίες ότι δεν έχουμε θάλασσα, προφανώς προσωπικά εμένα αλλά και πολλούς ανθρώπους στη Δυτική Μακεδονία, δεν μας πείθουν. Υπάρχουν πάρα πολλά παραδείγματα σε Ευρώπη, Βαλκάνια αλλά και στην υπόλοιπη χώρα, όπου βλέπουμε ορεινό τουρισμό να βοηθά οικονομικά ολόκληρες περιοχές και οικογένειες να ζουν μέσα από αυτόν τον τουρισμό. Άρα κάτι κάνουμε λάθος. Δεν προβάλλουμε σωστά. Δεν στηρίζουμε ως αυτοδιοίκηση τους ανθρώπους που ασχολούνται γύρω από τον τουρισμό, τα χωριά των βουνών που στο παρελθόν είδαμε πραγματικά να προσφέρουν τα μέγιστα στον τοπικό ΕΠ. Τι γίνεται λάθος σε αυτή την περίπτωση? Πιθανά λοιπόν να ευθύνεται, κύριε Κάτανα, να μ' ακούτε. Είναι μάθημα της αλήθειας. Προφανώς και κάτι κάνουμε λάθος ως περιοχή. Δεν γίνεται φέτος η περιφέρεια Ηπείρου να βούλιαξε από τουρισμό. Το ίδιο η Χαλκιδική αλλά και η Θράκη μας και στη Δυτική Μακεδονία, πραγματικά εμείς να είχαμε Φεβρουάριο. Δεν γίνονται αυτά, κύριε Μαρκοπούλου. Κύριε Κάτανα, μ' ακούτε τώρα? Βεβαίως. Α, γιατί δύο φορές θέλησα να κάνω μια μικρή παρέμβαση, να δώσω κάποια διευκρινιστικά στοιχεία. Αυτό που είπατε ότι πέρασαν 6 εκατομμύρια οχήματα, τα στοιχεία αυτά έδωσε και στο δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του Φλάσου. Ο Γενικός Διευθυντής της Εγνατίας είπε ότι τα διόδια δεν είχαν κατασκευαστεί για τόσο μεγάλη κίνηση, με αποτέλεσμα να δημιουργούνται αυτές οι ουρές. Έχουμε τους εκδρομείς της μιας ημέρας πλέον λόγω και COVID. Και μάλιστα ανέφερε χαρακτηριστικά ότι πρέπει να αλλάξουν πολλά το επόμενο χρονικό διάστημα όσον αφορά τη διέλευση οχημάτων, αν συνεχιστεί η κίνηση αυτή. Γι' αυτό και σε πολλές περιπτώσεις ήταν και δωρεάν η είσοδος από τα διόδια. Τώρα, κύριε Κάτανα, να ρωτήσω, τι θα μπορούσε να γίνει συγκεκριμένα, τόσο για να δείξουμε τις ομορφιές της Δυτικής Μακεδονίας, να φέρουμε επισκέπτες ή, να το πω καλύτερα, να κρατήσουμε επισκέπτες, όλους αυτούς που πέρασαν από τα διόδια? Έτσι ακριβώς. Πριν τοποθετηθώ πάνω στο ερώτημά σας, θα ήθελα απλά να προσθέσω, φανταστείτε τι έχετε να γίνει, τι έχει να γίνει στην περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας και στην Εγνατία που διασχίζει την περιφέρειά μας, όταν με το καλό σε 1,5 χρόνο κουμπώσει και ο Ε65.
να θυμίσω στους τηλεθεατές μας ότι η Ε65 είναι ο δρόμος όπου συνδέει την Εγνατία Οδό με την Εθνική Οδό Αθηνών Θεσσαλονίκης. Δηλαδή έρθει και κουμπώνει την Εθνική Οδό Αθηνών Θεσσαλονίκης στην Εγνατία. Τα νούμερα που θα διέρχονται την Εγνατία θα είναι πολλαπλάσια, ακόμη μεγαλύτερα. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να βρεθούν πιο σύγχρονοι τρόποι διαχείρισης του αυξημένου κοινού που θα διέρχεται την Εγνατία αφενός. Αφετέρου, εμείς θα πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι ακόμα περισσότερο να υποδεχτούμε ανθρώπους. Το στίχημα που καλύτερα να αντιμετωπίσει η περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, αλλά και ο πρώτος βαθμός αυτοδιοίκηση, και αν θέλετε, ο κάθε επιχειρηματίας μεμονωμένα, είναι να βρει τον τρόπο να προσελκύσει. Υπάρχουν πάρα πολλά παραδείγματα. Και ξέρετε, ως παράδειγμα, δεν θα φέρω τις χώρες των Βαλκανίων, αλίμονο δεν θέλω να τις υποτιμήσω, αλλά μπορώ να φέρω πολλές ορεινές περιοχές διαφόρων χωρών στην Ευρώπη. Πρώτα απ' όλα, μας λείπει ένα πολύ βασικό συστατικό. Η λεγόμενη διαφήμιση. Και διαφήμιση δεν αναφέρω μόνο στις βαλκανικές χώρες, που θα έπρεπε ήδη να συμβαίνει σε αυξημένο βαθμό. Άλλωστε, πάρα πολλοί Έλληνες τουρίστες κάτω το χειμώνα, αλλά και το καλοκαίρι, ειδικότερα το χειμώνα, πάνε και βλέπουμε, δεν θέλω να κάνω διαφήμιση από βήματό σας, πολλές περιοχές της Βουλγαρίας, των Σκοπίων ή ακόμη και της Αλβανίας. Μπορεί κάλλιστα να συμβεί το αντίστροφο. Έχουμε τις προδιαγραφές ως κοινωνία, έχουμε το ανθρώπινο δυναμικό. Έχουμε χιονοδρομικά κέντρα. Φυσικά κάλλη κάθε περιοχή είναι απερίγραπτα. Το θέμα είναι ότι δεν έχουμε γίνει κοινωνοί όλων αυτών των προϋποθέσεων που έχουμε ως περιφέρεια. Έχουμε διαφημίσει άραγε τα κάλλη της περιφέρειάς μας στη γειτονική Ιταλία, όπως κάνει η περιφέρεια Ηπείρου. Ξέρετε, πάρα πολύ απλά, και τα Επτάνησα αλλά και η περιφέρεια Ηπείρου διαφημίζονται σε πολύ μεγάλα κανάλια της Ιταλίας. Έτσι. Αυτοί που γνωρίζουν καταλαβαίνουν τι εννοώ. Τι μας εμποδίζει εμείς να το κάνουμε, μιας και ένα μεγάλο μέρος των ανθρώπων που θα επισκεφτούν την Ήπειρο μέσω της Ιγουμενίτσας θα περάσουν και από τη Δυτική Μακεδονία μέσω της Εγνατίας για να δουν και άλλες ομορφιές της Βορείου Ελλάδος, βλέπει Χαλκιδική, ή και αργότερα μέσα από τον Ε65 της Νοτίου Ελλάδος. Ένα απλό παράδειγμα φέρνω, διότι το καλύτερο προϊόν να διαθέτεις, αν δεν το διαφημίσεις, δεν γίνεται γνωστό. Και εφόσον δεν γίνεται γνωστό, δεν μπορεί να το επισκεφτεί κανείς αφού δεν το γνωρίζει. Υπάρχουν προϋποθέσεις βασισμένες σε ευρωπαϊκές νομοθεσίες, όπου μεγάλες πινακίδες σε αποστάσεις από την Εθνική Οδό, για να μην αποσπάτε δεξιά και αριστερά, αλλά σε βάθος ευθείας ή απόσπαση των οδηγών, διαφημίζουν τα κάλλη διαφόρων περιοχών. Όσοι έχουμε ταξιδέψει στην Ευρώπη, βλέπουμε ότι διασύνδεσαι μεγάλες αποστάσεις, τα χρονικά διαστήματα, όταν αλλάζουν οι περιφερειακές ενότητες, κάθε περιφερειακή ενότητα διαφημίζει τόπους, ακόμη και ξενοδοχεία, βάζοντας συμμετέχους τους ξενοδόχους στην διαφήμιση, βάζοντας ένα μικρό ποσό οι ξενοδόχοι και τα υπόλοιπα οι αυτοδιοικήσεις. Βλέπουμε να προβάλλουν προϊόντα τους, βλέπουμε να προβάλλουν φιέστες, γιορτές που κάνουν κατά περιόδος η κάθε περιοχή. Αυτά δεν τα βλέπουμε εδώ. Δυστυχώς τα βλέπουμε σε κάποια μέρη μόνο της Πελοποννήσου, με συγχωρείτε, και στην Ευρώπη. Πρέπει κάλλιστα να βρούμε τρόπους να αναζητήσουμε, να προβάλλουμε. Δεν γίνεται να έχουμε 6 εκατομμύρια ανθρώπους να περνάνε την Εγνατία Οδό και να μην μπορούμε να κρατήσουμε ποσοστία, θα αναφέρω, τουλάχιστον το 10% για μία ή δύο διανυκτερεύσεις. Δεν μας λείπει κάτι. Από εκεί και πέρα, μπορώ πάντα να μιλήσω πρέπει να προβάλλουμε. Πρέπει να έχουν οι επιχειρήσεις στην περιοχή μας μέσα από προγράμματα ΕΣΠΑ. Αλλά αυτό είναι ένα ολόκληρο κομμάτι που θα το συζητήσουμε. Θα το συζητήσουμε άλλη φορά. Κύριε Κάτανα, επειδή είστε πετυχημένος επιχειρηματίας και ξέρετε πώς γίνεται να προβάλλεις το προϊόν και να γίνει ελκυστικό, θέλουμε λοιπόν διαφήμιση και ό,τι ωραίο και ό,τι καλό υπάρχει στη Δυτική Μακεδονία, αυτό να το βγάλουμε προς τα έξω και να μην μένει εδώ μεταξύ μας στη Δυτική Μακεδονία. Αν και πολλοί Δυτικομακεδόνες, όλοι μας, δεν επισκεφτήκαμε ομορφιές της περιοχής, ενώ πάμε, διανύουμε πολλά χιλιόμετρα για να δούμε κάτι ανάλογο που έχει η περιοχή μας. Έτσι ακριβώς. Αυτό κάλλιστα μπορεί να γίνει και στα τοπικά κανάλια να διαφημιστούν, να δοθούν κίνητρα, ξέρετε, από επιχειρήσεις οι οποίες πιστεύω ότι έχουν την πρόθεση. Απλά εκτιμώ ότι πρέπει να διαφημιστούν περισσότερο στα ΜΜΕ εμβέλεια στην περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας. Καθώς επίσης είναι πολύ σημαντικό να περάσουμε σε πολύ πετυχημένες καμπάνιες διαφημιστικές στο λιμάνι της Ιγουμενίτσας, στο λιμάνι της Πάτρας, στο αεροδρόμιο της Θεσσαλονίκης, όπου δέχονται εκατομμύρια επισκεπτών κάθε χρόνο. Και ξέρετε πόσο σημαντικό είναι, βγαίνοντας από το πλοίο στο λιμάνι, να δεις μια μεγάλη διαφήμιση της περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, όπου ανατακτά χρονικά διαστήματα θα αλλάζουν 10 διαφημίσεις σε 10 διαφορετικά μέρη της Δυτικής Μακεδονίας, στο ίδιο σήκη στη Θεσσαλονίκη. Φέτος επισκέφθηκα 2-3 φορές το αεροδρόμιο των Αθηνών και της Θεσσαλονίκης.
Το έχω δει αυτή, αυτό από πολλές περιπτώσεις. Μεμονημένοι δήμοι σε νησιά το κάνανε. Αυτό σημαίνει κάλλιστα ότι μπορούμε να το κάνουμε και εμείς. Κανένας δεν θα έρθει εάν δεν μάθει ποιοι είμαστε, την ιστορία μας και τα κάλλη του τόπου μας, κύριε Μαργοπούλου. Κύριε Κάτα, να σας ευχαριστούμε ιδιαίτερα. Πάντα παρουσιάζει ενδιαφέρον η συζήτηση μαζί σας, γιατί έχετε να καταθέσετε κάτι συγκεκριμένο και κάτι που αφορά το μέλλον της Δυτικής Μακεδονίας. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας. Καλό βράδυ. Εγώ σας ευχαριστώ. Καλό σας βράδυ.